μητρότητα είναι μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σου. Κάνε κλικ εδώ και μάθε από τη Fresiderm πώς να φροντίσεις το σώμα σου λίγο πριν κρατήσεις την αγκαλιά σου το μωράκι σου. Γεια σου, είμαι η Νίκη, Beauty Advisor της Fresiderm. Σε λίγους μήνες θα είσαι και επισήμως μανούλα. Δεν είναι υπέροχο? Αυτούς τους 9 μήνες της εγκυμοσύνης όμως δεν θα πρέπει μόνο να αισθάνεσαι όμορφη, αλλά και να είσαι. Οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα σου έχουν ως αποτέλεσμα την ξηρότητα της επιδερμίδας σου, την εμφάνιση ραγάδων και πανάδων. Το σώμα σου αυτή την περίοδο χρειάζεται ενυδάτωση, προστασία και ενίσχυση πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Εξαιτίας της απότομης αύξησης του βάρους σου, είναι πιθανόν να εμφανιστούν στο δέρμα σου ραγάδες. Για να τις προλάβεις, θα πρέπει να εφαρμόζεις τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα μια προστατευτική κρέμα που θα ενυδατώσει την επιδερμίδα σου, αυξάνοντας την ελαστικότητά της. Σε περίπτωση που οι ραγάδες έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, θα πρέπει να κάνεις μασάζ τουλάχιστον 2 με 3 φορές την ημέρα στο συγκεκριμένο σημείο. Κάνε επάλυψη με μια αναπλαστική κρέμα που θα λιάνει την επιδερμίδα σου και θα την αναδομήσει. Το δέρμα σου όμως θα χρειαστεί φροντίδα και μετά την εγκυμοσύνη. Για τη χαλάρωση που θα εμφανιστεί στην περιοχή της κοιλιάς, κάνε μασάζ με μια συσφυκτική κρέμα. Ένα από τα πρώτα σημεία που θα αρχίζουν να αλλάζουν στο σώμα σου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι το στήθος σου. Και αυτό γιατί προετοιμάζεται για το θυλασμό με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευαίσθητο. Προετοίμασε το στήθος σου με μια μαλακτική κρέμα που θα βοηθήσει τις θυλές σου να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δώρο που δεν είναι άλλο από το θυλασμό. Η περιποίηση του στήθους και των θυλών είναι απαραίτητη και κατά τη διάρκεια του θυλασμού, ειδικά όταν το μωρό τρώει συχνά. Μετά από κάθε θυλασμό, άπλωσε μια αναπλαστική κρέμα που αποκαθιστά τις θυλές. Επίσης, μήπως έχεις παρατηρήσει τα ούλα σου να ματώνουν? Αν ναι, είναι γιατί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης διωγγώνονται ελαφρώς και γίνονται πολύ πιο ευαίσθητα. Μια μαλακή οδοντόβουρτσα και μια οδοντόπαστα ειδική για τη στοματική φροντίδα της εγκύου είναι απαραίτητα. Παράλληλα, μην παραλείψεις το στοματικό διάλειμμα κατά της σουλίτιδας μετά από κάθε βούρτσισμα. Η εγκυμοσύνη προκαλεί ορμονικές μεταβολές με αποτέλεσμα προβλήματα όπως για παράδειγμα η ουλίτιδα είτε κάνουν την εμφάνισή τους είτε χειροτερεύουν. Τέλος, μην παραλείψεις τον καθαρισμό του προσώπου σου 2 φορές την ημέρα, την αντιλιακή σου κρέμα και φυσικά ξεκουράσου όσο μπορείς. Ο ύπνος θα κάνει καλό στο δέρμα σου και εσύ θα έχεις τον τίτλο της πιο όμορφης μέλουσας μαμάς.